Έχεις καλό γείτονα ή είναι όνομα και μη χωριό. Πρόσκειται να τα πεις. Τώρα, έχουμε το Πετροβολητό. Από τη στιγμή που της πήρε 3 δευτερόλεπτα για να απαντήσει, πήγαινε παρακάτω. Έχεις τέλειο γείτονα, τέλειο Ιωάννα μου, τέλειους γείτονες. Όπως και ο Τζόνι, ο Ντεμπ, ο φίλος μου που βλέπεις εδώ στα αριστερά μου. Ναι. Γιατί, τι έγινε. Τι. Ένας γείτονάς του διαπιστώνει πως ένας άγνωστος κύριος κάθεται στην πισινάρα του και απολαμβάνει στην πισίνα του Τζόνι Ντεμπ ένας άγνωστος κύριος. Ο εισβολέας λοιπόν μπήκε στο σπίτι του Τζόνι Ντεμπ σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ που γράφουν και τα ελληνικά site σήμερα και το εφημερίδα που το αλίευσα. Και μπήκε στο σπίτι, πήγε, ήπια ένα ποτάκι. Στη συνέχεια έκανε και ένα μπάνιο στο μπάνιο του Τζόνι Ντεμπ. Σαν το σπίτι του δηλαδή. Σε ένα εννοείται. Αν είναι επαυλή, δεν ξέρεις αν ήταν το δικό του ή τον guest. Όχι, ήταν το δικό του σύμφωνα με το TMZ. Άμα την κάνει που την κάνει, πρέπει να είναι και το δικό του. Φυσικά, Μάρτζι, γιατί λέει ότι εκεί στο Hollywood Hills, που είναι το σπίτι του Τζόνι Ντεμπ, ο γείτονας πήρε τηλέφωνο και λέει: Παιδιά, υπάρχει ένας εισβολέας. Φυσικά συνελήφθη, αφού πρώτα άρχισε να ρίχνει κλωτσιές στην πόρτα και να κάνει κάτι έξαλλα εκεί. Ήσουν εκεί. Όχι, δεν ήμουν εκεί, αλλά ήταν σαν να το ζούσα. Ο Τζόνι Ντεπ ήταν εκεί, βασικά. Αυτό δεν κατάλαβε τίποτα. Πόσο μεγάλο είναι το σπίτι, τέλος πάντων. Μεγάλο, έπαμε. Δεν είναι και το διαμέρισμα 100 τετραγωνικά στον Παγκράτη. Κάμερες δεν έχει. Beverly Hills, σου Giant. Ναι, Giant, εντάξει. Αλλά Hollywood Hills, μάλλον. Θέλω να πω για την ασφάλεια, κατάλαβες τώρα. Εμένα είναι τρόμος με αυτό θα το πράγμα. Θα τηλεφωνήσω γιατί είχες βήσει ο συναγερμός, λέει. Θα τηλεφωνήσω και στην εταιρεία του να μάθω και αύριο θα επανέλθω με νεότερα.